Παρά θα περάσουμε σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε που μας θυμίσατε με την παρουσία σας, όλοι σας, και να καλωσορίσουμε την αντιδήμαρχο, την κυρία Καρύδου, την κυρία Μέρη Αντωνιάδου, πρόεδρο Πολυτέχνων και Δημοτική Σύμβουλο, την κυρία Βίκη Χατζηκυριάκου, την καινούργια πρόεδρο των Μουσιατών και το ΔΣ βεβαίως, που είναι μαζί της. Την κυρία Ευαντίκα Σεμίδου, από τον Ποδιακό Σύμβουλο Παιδεία, τον κύριο Ισάκη Κολαίδη, τον πρόεδρο της Συνότητας των Παίδων, τον κύριο Βακεμαλάκη Ιωάννη, από πρόεδρο των Κουτών, την κυρία Κούρα Προσχύου, πρόεδρο του Ιερού Σταυρού, την πρώην βουλευτή του Κοζάνης, την κυρία Μισήλου Παρασκευή, που μας θυμάται την παρουσία της, και την πρώην πρόεδρο της Εθνικής Θείας, την κυρία Τέλη. Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον πρόεδρο. Σύντομη παρουσίαση. Απλώς να σας ενημερώσω εγώ ότι στην είσοδο μπορούνται όσοι δεν πληρώσανε τις φορές του 22 και του 23 στο Σύλλογο, μπορούν να τακτοποιηθούν οικονομικά, γιατί... Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους σας. Να έχουμε όλη την ευλογία της Αγίας Βαρβάρας, να φυλάει τα μικρά τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και όλους εμάς που προσπαθούμε να τα προσέχουμε και να τα προφυλάτουμε από οτιδήποτε. Νομίζω σε αυτό το χώρο έχουμε να τα πούμε από το 2019, λόγω του COVID δεν κάναμε μαζόξεις έτσι μαζικές. Τη Βαρβάρα βέβαια την κάναμε εμείς στο Σύλλογο και τη μοιράζαμε απλώς, χωρίς να έχουμε συγκεντρωμένα μέλη, λόγω του COVID. Και όπως επίσης και πέρσι, νομίζω που μπορούσαμε να την κάνουμε εδώ, κάτι είχε συμβεί, δεν ήταν ακόμη ανοιχτή, έτοιμη η Σπέντο. Οπότε αυτός ο οικείος χώρος μας υποδέχεται μετά από 4 σχεδόν χρόνια, πάλι εδώ όλοι μαζί για να τιμήσουμε την Αγία Βαρβάρα. Το υπάρχον ΔΣ του Συλλόγου
είναι η τελευταία εκδήλωση που κάνει, καθώς την επόμενη Κυριακή στις 10 του μηνός θα έχουμε εκλογές για το νέο Δεντασίμα, οπότε μπορεί κάποιοι να είναι, κάποιοι να μην είναι, κάποιοι να εκλεγούν, κάποιοι να μην εκλεγούν. Θα υπάρξει μια ανανέωση σημαντική και νομίζω ότι η Θραϊκή Εστία θα προχωρήσει και στα επόμενα χρόνια με έτσι καλή πορεία και καλή πόρευση. Μια πορεύση για το συλλόγο μας, την Ελισάβετ Νικίδου. Έλα, Ελισάβετ. Χρόνια πολλά από μένα. Καλησπέρα και από μένα. Σας πω για το έθνο της Αγίας Βαρβάρας. Κατά το Σινατσάρι, η Αγία Βαρβάρα γεννήθηκε κάπου στην Ανατολή, γύρω στο 300 μετά Χριστόν, και μαρτύρησε με τους τελευταίους διωγμούς των χριστιανών. Ο πατέρας της, ο Διόσκουρος, ήταν ένας πλούσιος Έλληνας, ο πάρχης της Ηλιοπόλεως του Ρωμαϊκού κράτους και φυσικά ιδωλολάτρης. Η Αγία Βαρβάρα από μικρή είναι πολύ όμορφη και ο πατέρας της, που την αγαπούσε πάρα πολύ, πριν φύγει η εκστρατεία και για να αποφύγει τους κινδύνους κάθε επικοινωνία της με τον έξω κόσμο, γεννήθηκε σε ένα πύργο που σπαρίχθηκε όλα τα αγαπητά. Κατά τη διάρκεια του εθνισμού της, διδάχθηκε από τον χριστιανισμό από μια σελή χριστιανή που ήταν στην υπηρεσία της. Όταν επέστρεψε ο πατέρας της από την εκστρατεία, είχε φέρει μαζί του πολλά προξενιά και η Βαρβάρα τα αρνήθηκε όλα. Ομολόγησε ότι ήταν πλέον χριστιανή και έκανε το σταυρό της μπροστά του. Στο θυμό του πάνω, ο πατέρας της προσπάθησε να νοικοκεφαλίσει και η Αγία τράφηκε στη φυγή. Κατά τη διάρκεια της φυγής της, βρέθηκε στο βουνό, όπου κρύφτηκε σε ένα βράχο που άνοιξε θερμοκρατικά στα δύο. Ένας από τους κατοίκους της Θράκης προστάτευε το παιδιόν από τις κακές παιδικές ασθένειες για να κρατήσει τα πρόσωπα όλων ωραία και μακριά από τους Βαρβάρας, όπως είναι γνωστό σε όλους μας, ήταν πολύ διαδεδομένο. Υπάρχει εκδοχή ότι δηλητηριάστηκε το τσουκάλι. Όταν έρθει η Αγία Βαρβάρα, θα κάνουμε και σε μια εκδήλωση χαρούμενη στο κούπι. Η κολοβία μας θα πει 5 τραγουδάκια. Το απολυτήριο της Αγίας Βαρβάρας που είναι επίκαιρο. Όλο τον κόσμο γύριξα, παραδοσιακό ανατολική στιγμή. Του λάβου του κύριου Φιντουράκη. Την μπάρκα μου μπογιατισμένη είναι παραδοσιακό από τα Δωδεκάνησα. Και τα τσάμικο του Χατσιντάκη.